Μόλις πληροφορήθηκα ότι η κατάσταση στην Αττική ήταν εκτός ελέγχου. Και πράγματι η εικόνα που αποκόμισα, τόσο από τον αέρα, όσο και από τις πληροφορίες που μου έδωσαν εδώ στο συντονιστικό κέντρο, είναι μια εικόνα ενός ασύμμετρου φαινομένου. Είναι μια δύσκολη στιγμή για την Αττική, είναι μια δύσκολη νύχτα για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή πάνω από 600 άνδρες και γυναίκες της πυροσβεστικής επιχειρούν, πάνω από 300 οχήματα επιχειρούν σε τρία μεγάλα μέτωπα. Το ένα στον Κάλαμο είναι υπομερικό έλεγχο, τα άλλα δύο δυστυχώς δεν είναι υπό έλεγχο, ευτυχώς όμως έχουν κοπάσει προσόραση ισχυροί άνεμοι. Το ένα είναι στην περιοχή της Κινέτας, των Μεγάρων, και το άλλο στην περιοχή του Βουτζά, όπου δίνουμε αυτή τη στιγμή και την μεγαλύτερη έμφαση προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, να απεγκλωβίσουμε ανθρώπους, συνανθρώπους, συμπολίτες μας που βρίσκονται, καθώς ο αέρας, ο άνεμος και η πυρκαγιά είχε κατεύθυνση δυτική, βορειοδυτική και έφερνε την φωτιά προς τη θάλασσα, κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις παραλίες της περιοχής. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, συντονισμένη με σχεδόν όλα τα σώματα, είναι σε συντονισμό, πυροσβεστική, αστυνομία, το λιμενικό, ο στρατός που σε λίγο θα συνδράμει και αυτός προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή την ώρα εγώ θέλω να απευθύνω μια έκκληση προς όλους και όλες, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Βρίσκονται συμπολίτες μας σε κίνδυνο, έκκληση όμως και προς τους πολίτες που βλέπουν τις περιουσίες τους να βρίσκονται σε κίνδυνο. Αυτό που προέχει δεν είναι τούτη την ώρα, όσο και αν για τον καθένα μας είναι ανεκτίμητο, η περιουσία, το σπίτι, το αυτοκίνητο. Αυτό που τούτη την ώρα έχει αξία μεγαλύτερη από κάθε άλλο και κάθε τι είναι η ανθρώπινη ζωή. Συνεπώς όλοι θα πρέπει να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και να φροντίσουμε να προστατεύσουμε το πιο πολύτιμο αγαθό που είναι οι ανθρώπινες ζωές. Οι περιουσίες, όλα όσα έχουν μια υλική αξία ξαναγίνονται. Οι ανθρώπινες ζωές είναι αυτές που δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αυτή τη στιγμή όλοι σε μια διαρκή εγρήγορση, ενότητα, προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για την Αττική και για τη χώρα. Θα ήθελα να απευθύνω όμως και ένα βαθύ ευχαριστώ, ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες που με αυτοθυσία από το πρωί βρίσκονται στις επάλξεις, είτε τους εθελοντές, κυρίως όμως τους πυροσβέστες, άνδρες και γυναίκες που με αυτοθυσία έχουν καταφέρει να σώσουν πολλές ανθρώπινες ζωές. Είμαστε δίπλα τους, όλος ο κρατικός μηχανισμός τούτη την ώρα βρίσκεται επιποδός και στόχος όλων μας είναι να περιορίσουμε την καταστροφική συνέπεια ενός ασύμμετρου, επαναλαμβάνω, φαινομένου. Προσώρα δεν έχω να κάνω καμία παραπάνω δήλωση. Κύριε Πρόεδρε, ο προβληματισμός σας για τα σχολές εστίες, βλέπετε προσπάθεια αποσταθεροποίησης? Δεν είναι τώρα αυτή η ώρα για να κάνουμε τέτοιου είδους αποτιμήσεις. Τώρα είναι η ώρα της μάχης. Τώρα δίνουμε όλη τη μάχη με τις φλόγες και νομίζω ότι όταν θα έρθει η στιγμή θα κάνουμε τις αποτιμήσεις που πρέπει. Τότε την ώρα όμως αυτό που προέχει είναι να έχουμε τον καλύτερο δυνατό επιχειρησιακό σχεδιασμό και την μέγιστη αποτελεσματικότητα, γιατί επαναλαμβάνω, είναι μια δύσκολη νύχτα.